Το καλύτερο εμβόλιο είναι το εμβόλιο που κάνουμε γρηγορότερα, έτσι. Έτσι, έτσι. Όλα τα εμβόλια είναι εξίσου ασφαλή. Καλώς ήρθατε. Πόσο ήταν? 35. Έφτασε αμέσως κοντά του ένα. Ξεκάθαρα. Ναι, βαθιά και πολύ καλά έκανε. Όπως και πάρα πολύ άλλοι. Και χαιρόμαστε για την νεολαία, δείχνει τον δρόμο, γιατί μόνο έτσι θα τελειώσουμε. Λίγο τελειώνουμε σιγά σιγά με την περιπέτεια αυτή. Και όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουμε. Μακάρι. Αλλά βλέπω μια πολύ καλή δυναμική και κυρίως στις νεότερες ηλικίες που είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ναι. Και βέβαια από τον Ιούνιο και πέρα ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για θεσιμότητα εμβολίων. Άρα ουσιαστικά θα ανοίξουμε σε όλο τον πληθυσμό και μετά θα πρέπει να πείσουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα σε όλες τις ηλικίες ότι πρέπει να το κάνουν για να χρησιμοποιήσουν τους εαυτούς τους και να βοηθήσουν όλους μας να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Προσωπικά έχω δεσμευθεί ότι θα αντιμετωπίσουμε χρόνιες παθογένειες σχετικά με το εργασιακό καθεστώς γιατρών και νοσηλευτών και βέβαια όταν με το καλό τελειώσουμε θέλουμε με κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να ανταμείψουμε όλους όσοι εδώ και 15 μήνες εργάστηκαν μέρα νύχτα, 365 μέρες το χρόνο προκειμένου να κρατήσουν την κοινωνία όρθια. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε και μπορέσαμε και τα καταφέραμε καλύτερα από πολλές άλλες χώρες οι οποίες είχαν πιο προχωρημένα συστήματα υγείας. Θα σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει, COVID, non-COVID, διότι δεν σταμάτησαν οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν επειδή έχουμε το COVID και δεν θα σταματήσουν να αρρωσταίνουν και μετά τον COVID. Οπότε, ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλή Ανάσταση. Δεν συναθριζόμαστε, δεν συνοστιζόμαστε και σας περιμένουμε υγιή για την επόμενη δόση. Και το αρνί έξω. Την Κυριακή. Την Κυριακή με λίγους και καλούς. Σωστά.